Τώρα, Δημήτρη, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Θα γυρίσουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την περιοχή του Κατακόλου. Τη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας Κατακόλου. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία από την Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Τρένοσε Έλξης. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστολή που στέλνουν προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσε, αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξυλωθεί από το λιμάνι του Κατακόλου όλες οι πινακίδες που υποδείκνυαν τη σιδηροδρομική σύνδεση στην τουριστική γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία. Ξυλώθηκαν οι πινακίδες. Ναι. Έτσι καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Τρένοσε στην επιστολή που στέλνει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσε. Και μάλιστα. Επίσημα, δηλαδή. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία πινακίδα. Ξυλώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Τρένοσε Έλξης. Κύριε Γενιδούνια, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Για να καταλάβετε, εμείς είμαστε οι μηχανοδηγοί, το σωματείο των μηχανοδηγών της Τρένοσε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε εμείς κάποια ενημέρωση εκεί στην περιοχή, επειδή ξέρετε η γραμμή έχει κλείσει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί και έχει μείνει μόνο αυτή η κουκίδα στο χάρτη, το Κατάκολο Ολυμπία. Ναι. Και ενώ είχαμε αρκετά αυξημένη κίνηση με τον τουριστών με το τρένο, το τελευταίο διάστημα μας ειδοποίησαν εκεί οι συνάδελφοι ότι δεν υπάρχουν πλέον οι πινακίδες προσανατολισμού, προκειμένου οι τουρίστες να οδηγούνται στην αποβάθρα του τρένου. Ενώ και ένα περίπτερο που είχαμε μέσα στο λιμάνι η Τρένοσε και έδειχνε ότι υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση, και αυτό πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο από ανταγωνιστικά μέσα προς τα εμάς, από τα ταξί και τα κτέλα από ό,τι έχω πληροφορήσει. Να ρωτήσω, κύριε Γενιδού. Και ένα και όχι και για τις πληροφορίες. Ναι. Λέτε ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πόσο καιρό λείπουν οι πινακίδες? Είναι κάποιους μήνες από ό,τι μου λέτε. Τους τελευταίους μήνες, δηλαδή μέσα στο 2015. Ναι. Μέσα στο 2015 και λίγο πριν, ίσως είναι κάποιους μήνες. Εμείς τώρα, επειδή τώρα έχει πολύ μεγάλη κίνηση με τα καράβια, ήδη μου είπαν χθες συνάδελφοι, είχε δύο καράβια. Περίπου 8.000 τουρίστες πλησιάσαν εκεί την περιοχή. Ναι. Και εμείς, να καταλάβετε, πήραμε μερικούς δεκάδες το τρένο. Ενώ η ευρωπαϊκή λογική και ξέρετε, η παγκόσμια λογική είναι ότι χρησιμοποιούμε πρώτα το τρένο και μετά τα υπόλοιπα. Να ρωτήσω, το εισιτήριο τώρα Κατάκολο Ολυμπία πόσο είναι? Τι κόστος είναι? Είναι στα 10 ευρώ. Σας ρωτώ, έχουμε ελπίσει να υπάρξει μια μείωση του αντιτίμου εκεί πέρα. Ναι. Το συζητάμε και αυτό με τη διοίκηση. Σας ρωτώ γιατί, έχω λόγο που σας ρωτώ. Γιατί το τελευταίο, ναι, το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει μια φασαρία από μια διαμαρτυρία από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί του Πύργου. Ναι. Οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δρούν συγκεκριμένα συμφέροντα εντός του χώρου του λιμανιού του Κατακόλου, ότι δρούν συγκεκριμένοι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ή δεν ξέρω, μισθωτές λεωφορείων εκεί στην περιοχή. Με αποτέλεσμα να έχουν πεταχθεί και οι ιδιοκτήτες ταξί έξω από τη μεταφορά εκεί των τουριστών. Αυτό κατήγγειλαν και οι ιδιοκτήτες ταξί πριν από μερικές εβδομάδες εδώ στην εκπομπή μας. Τώρα βγαίνετε εσείς και λέτε ότι επίσης το τρένο δεν έχει μερίδα από την πίτα εκεί, αν του μπορούμε να την πούμε έτσι, των τουριστών που φτάνουν κατά χιλιάδες στο λιμάνι του Κατακόλου. Λέτε οι οποίοι έχουν και την οτροπία του τρένου από, ναι, το εξωτερικό. Έτσι. Ναι, λέτε ότι κάποιοι πήγαν και ξύλωσαν τις πινακίδες. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όπως ειδοποιήθηκα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν βγει κάποιος σήμερα στο λιμάνι του Κατακόλου, δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει σιδηροδρομική. Αφού υπήρχαν και δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι κάποιος τις έβγαλε. Προφανώς. Επίσημα δεν τις έβγαλε, λέτε κάποιος. Επίσημα όχι. Το κιόσκι που λέτε ότι είχατε, πώς έφυγε, κύριε Γενιδούνια? Δεν ξέρω τώρα. Και εμείς αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Συνάδελφοί σας δηλαδή δεν έχουν καμία ενημέρωση για το τι ακριβώς έγινε εκεί? Δηλαδή δεν τους ενημέρωσε κανείς? Εμείς αυτό που έγινε είναι ότι υπήρχε κάποιος χώρος εκεί που ενημερώναμε ότι υπάρχει το τρένο κτλ. Από τη στιγμή από ότι με ενημερώσανε, υπάρχει ένας χώρος για το κτέλ, ένας χώρος για το ταξί και υπάρχουν και πληροφορίες στο λιμάνι εντός. Χώρος που να υποδεικνύει την ύπαρξη του τρένου δεν υπάρχει. Δηλαδή αν κάποιος μόνο πάρει τις πληροφορίες, εκεί μπορεί να τον ενημερώσουν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και το τρένο από παραδείγμα. Ναι. Αυτό. Ενώ παλιότερα εμείς είχαμε δηλαδή εκεί ένα χώρο στον οποίο ενημερώναμε τους επιβάτες μας. Αυτό έκλεισε ή απομακρύνθηκε αυτό το ενημερωτικό περίπτερο που είχατε? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα μετά το 2010 από ό,τι ξεκίνησε ο σιδηρόδρομος έχουν δοθεί σε ιδιώτες. Έτσι. Εδώ τώρα η εταιρεία δικά μας, επειδή εκεί είναι, σας λέω, η επικοινωνία είναι δύσκολη και με το κομμάτι εκεί, επειδή είναι μια κουκίδα και εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να διατηρήσουμε τη σιδηροδρομική σύνδεση. Ναι. Υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Προσπαθούμε και εμείς εσωτερικά μέσα από την εταιρεία, γι' αυτό και στείλαμε την επιστολή και τη δώσαμε στη δημοσιότητα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του τρένου. Δηλαδή, ναι, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο να έχουμε ένα μόνο τον προαστιακό της Πάτρας και αυτή τη γραμμή στο Κατάκολο Ολυμπία. Και καταλαβαίνετε πολύ καλό ότι οι εποχές που ζούμε, επειδή είναι και περίεργες,
Αν κάποιο επικαλεστεί αύριο μεθαύριο δεν έχει κίνηση στο τρένο κτλ., θα βρει την απόλυτη ευκαιρία. Ναι, όπως έγινε και μέχρι τώρα. Όπως έγινε και μέχρι τώρα. Όπως έγινε για τη γραμμή Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Εσύ, για τη γραμμή Κόρινθος, μάλλον Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δηλαδή το Πάτρα Πύργος, εμείς δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγωνική μηχανοδηγή για να μην κλείσει αυτή η γραμμή. Πηγαίναμε πιο γρήγορα από τα αυτοκίνητα. Είχαμε μεγαλύτερη προσέλευση επιβατών και όμως το τρένο έκλεισε. Μα, δώσατε μάχη μόνοι σας, λέτε, να διατηρηθεί η γραμμή, δηλαδή φροντίζατε τους ώστε να μικρύνετε τη διάρκεια του δρομολογίου και με ανταγωνιστικό εισιτήριο. Υπήρχε ανταγωνιστικό εισιτήριο, η διάρκεια του δρομολογίου ήταν μικρότερη από τα ΚΤΕΛ. Έτσι, δηλαδή από τα λεωφορεία και μετά εξυπηρετούσαμε μεγάλες ομάδες εργαζομένων, δηλαδή δάσκαλους, καθηγητές, υπαλλήλους, εργαζόμενους, άνεργους, οι οποίοι πήγαιναν στην Πάτρα και ερχόντουσαν. Λοιπόν, και το 2010 τελείως ξαφνικά πήραν μια πρωτοβουλία κάτι και κλείσαν το τρένο. Αυτό εμείς δεν το έχουμε αφήσει να πέσει κάτω. Δηλαδή συνεχίζουμε την προσπάθεια, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και σε αυτή τη λογική κινούμενοι, όταν μάθαμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα κάτω εκεί στο Κατάβολο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γραμμή με την Ολυμπία, αμέσως κάναμε την παρέμβασή μας. Θέλοντας να επιστοποιήσουμε τους αγώνες πολίτες. Εδώ τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο αναφέρεται με την επιστολή σας στην Τρένοσε και έγινε δούνια, διότι το τρένο είναι ανάπτυξη για την περιοχή για την οποία υπάρχει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν την ανάπτυξη στην περιοχή και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν το δαχτυλάκι τους ούτως ώστε να σταματήσει και το τελευταίο δρομολόγιο τρένου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομό Ηλίας. Δεν το ξέρω. Αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση Τρένοσε. Εμείς είμαστε εδώ. Θα το ψάξουμε και εμείς το θέμα. Συνεχίζουμε δηλαδή. Μιλήσατε εκεί με το Δήμο, με το Λιμενικό Ταμείο κατά κόλου, είχατε κάποιες επαφές? Όχι, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει, γιατί περιμένουμε από πρώτα από τη διοίκηση Τρένοσε να μας ενημερώσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Καταλαβαίνετε αυτό πάλι με μια συνέχεια να πούμε. Θα επικοινωνήσουμε και με τους αρμόδιους φορείς κάτω εκεί με τον Δήμο, όπως θα ξανακάνουμε και επικοινωνία για το πύργο Πάτρα. Μεθαύριο, να καταλάβετε, ξεκινάει κάτω στην Καλαμάτα το πανηγύρι της Μεσίνης. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία και ζητήσαμε να μπει το τρένο. Και από ό,τι μαθαίνω, την άλλη εβδομάδα η Τρένοσε θα δρομολογήσει τον προαστιακό της Καλαμάτας. Από ποιο τρένο? Εκεί που κάνει έχουμε ένα τρένο εκεί που πηγαίνει στο τοπικό πανηγύρι Καλαμάτα Μεσίνη, είναι ο προαστιακός. Μάλιστα. Α, το τοπικό. Και μάλιστα. Θα μείνει αυτό το δρομολόγιο, δηλαδή, θα μείνει και. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει το παράδοξο. Εμείς ζητάμε να μείνει το τρένο, να δημιουργηθεί ο προαστιακός Καλαμάτας, όπως ζητάμε και να γίνει σύνδεση άμεσα του πύργου Πάτρας. Ωστόσο, να μένουμε εργαζόμενοι, το ζητάμε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμό άμεσο. Μάλιστα. Έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ, κύριε Γεννηδούνια, τώρα καταλάβατε. Δυστυχώς, κοιτάξτε, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση, γιατί και στην Καλαμάτα έχουμε τροχαίο υλικό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάθονται εκεί, φυλάνε τα τρένα. Έχουμε και καινούριους δρόμους εκεί τώρα, βέβαια. Αυτό είναι το νόημα. Και διόδια, ξεχνάτε, πες το καλά. Ναι, να τα πούμε όλα. Αφήσουμε λίγο ελεύθερο το μυαλό μας. Το τρένο έχει υποστεί μια τεράστια αδικία στην Ελλάδα. Το αυτοκινητικό λόμπι είναι αυτό που είναι. Είναι συμφέροντα πίσω πάρα πολύ μεγάλα τα οποία το καταπολεμούν. Χρόνια τώρα. Εμείς απλά προσπαθούμε να δείξουμε ότι ο ρόλος του στην τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, είναι πολύ σημαντικός. Και θα πρέπει οπωσδήποτε και οι τοπικοί φορείς εκεί και ο Δήμαρχος να έρθουν σε κάποια συνεννόηση με τα εργατικά κέντρα εκεί. Εμείς εργαζόμενοι είμαστε, οικογένειες δίνουν από το τρένο εκεί και εμείς θέλουμε να αναπτυχθεί παραπάνω. Και η Ελλάδα θα πάει καλύτερα και η πατρίδα θα πάει καλύτερα, έτσι. Το συζητάμε τώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά όταν κατεβαίνει ένας τουρίστας από το πλοίο, ο οποίος έχει μάθει να κινείται με το τρένο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει ότι η προτεραιότητά τους είναι το σιδηρόδρομο. Ναι. Και να μην μπορεί να εντοπίσει, εμένα δηλαδή μου το είπανε, πραγματικά εξεπλάγει. Λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Να κατεβαίνει δηλαδή κόσμος οι οποίοι είναι τουρίστες και να μην υπάρχει ένδειξη για το τρένο. Ο τουρίστας κατευθείαν το πρώτο που κοιτάζει για λόγους ασφάλειας είναι να πάει με το τρένο. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ηλία, κύριε Γεννηδούνια, συμβαίνουν στο Κατάκολο. Δεν υπάρχει ανάλογο πρόβλημα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, υπάρχει σήμανση εκεί? Εκεί, κοιτάξτε, επειδή οι επιβάτες πηγαίνουν, αυτοί δηλαδή οι οποίοι τελικά θα κατορθώσουν να βρουν το τρένο, επειδή θα γυρίσουν με το τρένο, δεν έχουν πρόβλημα, ξέρουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δρομολόγια, τα οποία τους επιστρέφουν πίσω. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτός που πηγαίνει ξέρει ότι θα γυρίσει, είναι το εισιτήριο, επιστροφή κτλ. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Γεννηδούνια. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Πότε αναμένετε περίπου απάντηση εσείς από την Τρένοσε? Κοιτάξτε, περιμένω τις επόμενες μέρες να μας απαντήσουν. Ωραία. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα το οποίο αναφέρετε. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδείξουμε εκεί το θέμα με το πύργο Πάτρα. Ήδη τον Οκτώβριο έχει μια εκδρομή, κάποιοι άλλοι τουρίστες θα έρθουν προ τα εκεί στο πύργο Πάτρα να κάνουν μια εκδρομή. Από το εξωτερικό, να καταλάβετε, δηλαδή άνθρωποι από το εξωτερικό ψάχνουν τις γραμμές μας τώρα. Μάλιστα. Για να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια σε πολλές διαφορετικές περιοχές και εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το έργο. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση, κύριε Γεννηδούνια. Πολύ σοβαρές επισημάνσεις και για το δρομολόγιο Πάτρα Πύργος και για αυτό που αναφέρατε για την Καλαμάτα Μεσίνη και για το ζήτημα του Κατακόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είστε καλά. Λοιπόν, είναι πράγματι, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτό το θέμα το είδαμε μόνο σε μια ιστοσελίδα ηλιώτικη.
σήμερα, iliaweb.gr, μόνο αυτή η ιστοσελίδα δημοσίευσε το θέμα. Οι υπόλοιπες ιστοσελίδες ή ο τύπος δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμα. Τις επόμενες μέρες. Ναι, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα ή δεν το δημοσιεύουν για κάποιο συγκεκριμένο.